βασιλεύου ουράνια παράκτη, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέκας ψυχάς. Αμήν. Και πάλι στη συνέχεια επάνω στο βιβλίο της Αγίας και Ιεράς Αποκαλύψεως. Και πιο συγκεκριμένα στο 12ο κεφάλαιο. Λίγα λόγια για να δούμε τι ακριβώς θα διαβάσουμε, θα τα πούμε, για να έχουμε υπόψη μας να καταλάβουμε το κείμενο και την ερμηνεία του. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο 10ο κεφάλαιο μιλάει για γεγονότα τα οποία βλέπει να γίνονται στον ουρανό. Τα οποία όμως γεγονότα προμηνύουν τον ερχομό, τον ορατό ερχομό του Αντιχρίστου. Μιλάει συγκεκριμένα για μια γυναίκα μυστηριώδη, που αυτή η γυναίκα συμβολίζει τη βασιλεία των ουρανών. Θα το δούμε και στο κείμενο αυτό. Η οποία γυναίκα είναι για μεν την εποχή του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και τη μεταγενέστερη ακόμη, η θεοκρατία που βασίλευε στο λαό τον Ισραηλιτικό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι η πρώτη εκκλησία του Θεού ήταν ο εκλεκτός, που εφάρμοζε βέβαια, λαός του Θεού, οι λίγοι που εφάρμοζαν τον νόμο του. Όμως, έχουμε μία διαδοχή. Έχουμε μία διαδοχή. Την πρώτη αυτή εκκλησία την διαδέχτηκε η εκκλησία του Ιησού Χριστού, η οποία δεν αγκάλιασε ένα λαό και μόνο, αλλά αγκάλιασε όλες τις φυλές της γης. Θυμόμαστε αυτή τη στιγμή τον Απόστολο Πέτρο που την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν δέχτηκε τον παρηγορητή, τον παράκλητο, όπως είπε ο Κύριος, μίλησε προς όλους τους λαούς εκείνους που ήταν συγκεντρωμένοι από κάτω, λέγοντας «Παθ και Μίδη και Λαμίτε, Κρήτες και Άραβες και Αιγύπτιοι και κατοικού τη Μεσοποταμία», απευθύνθηκε σε όλους τους λαούς της γης, σε όλες τις φυλές της γης. Αυτή είναι η εκκλησία που προήλθε, που γεννήθηκε από ένα τοκετό καινούριο
από τον Κύριό μας που σταυρώθηκε και δοξάστηκε με την Ανάστασή του. Στη συνέχεια του στο κεφάλαιο μέσα μνημονεύεται και εκείνος που αλλού ο Κύριος στο Ευαγγέλιο ονομάζεται από το στόμα του Κυρίου εκείνος ο άλλος και εννοεί τον Αντίχριστο που θα έρθει για να τυραννίσει τον κόσμο. Αυτός βέβαια ονομάζεται και δράκοντας μέσα στην Παλαιά, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μέσα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη ονομάζεται και δράκοντας. Ονομάζεται και απολύον. Τι σημαίνει απολύον? Καταστροφέας. Καταστροφέας. Σαν να μας θυμίζει κάτι, Θανάση, αυτό από τα σημερινά που γίνονται. Είναι φρικτά όσα γίνονται. Πρόκειται για, σαν να λέει κανείς, αυτοί που ζουν εκεί ζουν τη συντέλεια του κόσμου, κατά έναν τρόπο. Αυτοί που ζουν εκεί και γίνεται αυτό το μεγάλο πατατράκο, αυτός ο πόλεμος, βλέπουν, φυσικά βλέπουν τον Αντίχριστο, τον απολύοντα να καταστρέφει. Βέβαια, ο Σατανάς, ο Αντίχριστος όπως λέει, που κινείται πάντοτε για εξόντωση του Μεσσία, δεν ξεχνάμε ότι από τη στιγμή που γεννήθηκε πολέμησε τον Χριστό και γύρεψε να τον εξοντώσει στο πρόσωπο του Ηρώδη. Η διοκομή της Εκκλησίας ανέκαθεν ήσαν, αλλά στο πρόσωπο του Χριστού βλέπουμε να κινείται ο Ηρώδης στο εναντίον του Ιησού Χριστού. Και εδώ βλέπουμε τον Ηρώδη να εξοντώνει βρέφη 14.000 στο σύνολο. Είναι ενεργούμενο ο Ηρώδης του μεγάλου Αντιχρίστου που θα έρθει να επιφέρει τη μεγάλη καταστροφή στον κόσμο. Γι' αυτό και κατέσφαξε 14.000 βρέφη, τα οποία ήσαν αθώα και βέβαια τώρα και πάνω του δεξιώνας βρίσκονται πέριξ του θρόνου του Θεού και αναπέμπουν τον ύμνο, τον αγγελικό Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Ανάμεσα στο Μεσσία και σε εκείνον που θα έρθει ορατά, επαναλαμβάνω, γιατί αόρατα υπάρχει. Από τότε που, που έπεσε από τον ουρανό, ο πρώτος στην τάξη άγγελος ο Εσφόρος και συμπαρέσυρε ένα τάγμα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, υπάρχει το πνεύμα του διάχυτο Σκόρπιο μέσα στον κόσμο. Και όταν λέμε λοιπόν για Βασιλεία Αντιχρίστου, εννοούμε αυτό το πνεύμα που κυκλοφορεί και σε εμάς μέσα σαν αμαρτία και σε εκείνους που εσαρκώνουν και το δέχονται και γίνονται υπηρέτες του. Θα πολεμήσει λοιπόν, όπως το πολεμάει πάντοτε, το Μεσσία. Από τις τάξεις του Μεσσία, στο κεφάλαιο, θα δούμε ίσως να βγαίνουν δύο τους οποίους γνωρίζουμε. Απ' τη μία ο Ηλίας και απ' την άλλη ο Ενόχ. Οι οποίοι είναι εν ζωή. Δεν έχουν αποθάνει.
Και για αυτούς επίκειται το τέλος τους πριν κλείσει η αυλαία αυτή η παγκόσμια και μεταβεί ο κόσμος αυτός άλλη μέρα από τη γη στη Νέα Ιερουσαλήμ και άλλη από τη γη στον Άδη. Στον Άδη. Θυμίζει, θα το ακούσουμε τη μεγάλη εβδομάδα. Ακούγεται και τώρα στην Εκκλησία. Όσοι πηγαίνουμε, λέει Κύριε, ο Σταυρός σου έγινε ζυγός δικαιοσύνης. Ζυγαριά που ζυγίζουμε, αλλά δικαιοσύνη ζυγαριά. Για τον μεν ένα λέει έγινε πόρτα για να μπει στον παράδεισο, ληστή, και τον άλλο έγινε πόρτα για να πάει στον Άδη. Του μεν εις Άδη καταγωμέν, λέει το τροπάριο, οδηγήθηκε, ένας από τους δύο στον Άδη και ο άλλος στον παράδεισο. Αυτοί είναι δύο εκπρόσωποι πάντοτε. Δύο ομάδων βαπτισμένων και μη βαπτισμένων που ελάχιστο οδηγούνται στον παράδεισο και μια πληθύς μεγάλη στον Άδη. Γράφονται για αυτά εδώ μέσα, όχι στο κεφάλαιο αυτό που θα διαβάσουμε, αλλά αλλού. Να δούμε πώς τα περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη. Και σημείων μέγα όφθιεν το ουρανό και γινή περιβεβλημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Εδώ βλέπει ο Άγιος Ιωάννης στον ουρανό, επαναλαμβάνω, μια γυναίκα ντυμένη, περιβεβλημένη, ντυμένη με το φως που έχει ο ήλιος. Πρόκειται για μια λαμπρή, φωτεινή γυναίκα σαν το φως του ηλίου. Και πιο λαμπρή ακόμη. Γιατί τι είναι ο ήλιος μπροστά σε εκείνον που τον δημιούργησε. Και τι είναι το φως του ηλίου μπροστά σε εκείνο το φως που πρόκειται να λούσει όλους εκείνους που με τη χάρη του θα οδηγηθούν στην Άνω Βασιλεία, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Παύλος που ανέβηκε στο τρίτο ουρανό μας λέγει ανέβηκα στο τρίτο ουρανό και είδα και άκουσα α ου εξών ανθρωπολαλήσε εκείνα που δεν μπορεί να τα περιγράψει ανθρώπινο στόμα. Είναι απερίγραπτα. Νους να τα συλλάβει δεν μπορεί και μάτια να τα δούνε ανθρώπινα είναι αδύνατο. Πώς λοιπόν αυτή η γυναίκα που φέρνει το φως του ηλίου, επαναλαμβάνω, είναι εικόνα, σύμβολο είναι της Εκκλησίας, της στρατευωμένης ή εκείνης Εκκλησίας πιο καλά που έχει επιτελέσει τον αγώνα της και βρίσκεται στην αγκαλιά του Θεού και έχει όλη τη δόξα του επάνω της.
Μην ξεχνάμε ότι μια τέτοια δόξα μας περιμένει όλους μας. Και είχε κάτω από τα πόδια της τη σελήνη και στο κεφάλι της στεφάνι με 12 άστρα. Για να δούμε τι γράφει ο ερμηνευτής, ο αείμνηστος Τρεμπέλας. Εμφανίστηκε δηλαδή μία γυναίκα που είχε τριγύρω της τον ήλιο και άστραφτε σαν αυτόν. Και η σελήνη ήταν κάτω από τα πόδια της και σαν στεφάνι είχε πάνω στο κεφάλι της 12 άστρα. Είναι το σύμβολο της Εκκλησίας του Θεού, η οποία από τον ουρανό πρόκειται δια της Εκκλησίας να εγκαθιδρυθεί επάνω στη γη και η οποία περιστρέφεται από το σύνολο των προφητών και των 12 Αποστόλων. Τα 12 άστρα που έχει είναι 12 Απόστολοι. Μην ξεχνάμε ότι με τη βοήθεια του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, οι 12 ίδρυσαν την Εκκλησία του Κυρίου μας. Γι' αυτό και λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Είναι ουράνια η Εκκλησία μας. Εμείς είμαστε εδώ στη γη, είμαστε εδώ στη γη, αλλά η φωνή εκείνη του Παύλου ακούγεται πάρα πολύ καθαρά. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Η δικιά μας πατρίδα, η δική μας νόμη, εκεί ψηλά είναι και μας περιμένει. Μελετάμε τους νόμους εκείνους της πατρίδας, το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ζούμε αληθινά στον Παράδεισο. Κάνουμε την προσευχή μας αληθινά. Ζούμε στον Παράδεισο. Μιλάμε για το όνομά Του. Ζούμε στον Παράδεισο. Το μαρτυράει η ψυχή από μέσα που αγάλεται, που τέρπεται, που χαίρεται όταν ζει τον Κύριό της. Ναι, η Εκκλησία λοιπόν μοιάζει με γυναίκα ντυμένη με το φως του ηλίου, έχει στα πόδια της τη σελήνη και να στεφάνει στο κεφάλι με 12 άστρα εκείνους που την ίδρυσαν, τους 12 Αγίους Αποστόλους. Πώς να μην πούμε εκείνο που είπε ο Κύριος όταν οι μαθητοί του είπανε «Κύριε, εμείς που αφήσαμε και το σπίτι και γυναίκες και παιδιά και σε ακολουθήσαμε εκεί ψηλά στη βασιλεία σου, τι θέση θα έχουμε?» Θα καθίσετε σε 12 θρόνους να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Εμείς τα λέμε, λιώνουμε που τα ακούμε, γιατί είναι η δόξα μεγάλη, δεν μπορούμε να την αντέξουμε. Ας την έχουμε υπόψη μας τι μας περιμένει, για να είμαστε δίπλα, μα δίπλα στον Κύριο. Και εργαστρή έχουσα
έκραζεν οδύνουσα και βασανιζομένη τεκίν. Και η γυναίκα αυτή ήταν έγκυος και φωνάζει αισθανομένη τους πόνους του τοκετού και βασανίζεται για να γεννήσει τον Μεσσίαν. Λόγο, ας το προσέξουμε αυτό, γιατί βασανίζεται, λόγω της αντιδράσεως του διεφθαρμένου κόσμου. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, Θανάση, της διαφοράς του κόσμου. Και τότε που η Παναγία μας έμεινε έγκυος για να γεννήσει τον Χριστό, εκείνο που γέννησε την Εκκλησία, και τότε η διαφορά ήταν απερίγραπτη. Πώς διώχτηκε ο Χριστός και δεν βρήκε ένα σπιτάκι να γεννηθεί. Πώς κλείστηκε η πόρτα και πήγε και η ίδια σπηλιά μέσα. Η διαφορά τον έδιωξε. Δεν τον έδιωξε τίποτα άλλο. Όπου διαφορά, όπου σκοτάδι, εκεί δεν υπάρχει φως. Λόγω λοιπόν της αντιδράσεως του διεφθαρμένου κόσμου και της αντιστάσεως της αμαρτωλής φύσεως αναβάλλεται η γέννηση του Μεσσίου και γίνεται δυσχερής στην, ας το προσέξουμε αυτό, αναβάλλεται να γεννηθεί ο Μεσσίας. Πού να γεννηθεί ο Μεσσίας? Δεν έχει γεννηθεί ο Μεσσίας. Έχει γεννηθεί ο Μεσσίας. Στην ψυχή του καθενός μας. Ο κόσμος, ο καθένας, αν δεν διώκει τον Χριστό, αναβάλει τη γέννησή του μέσα στην ψυχή του. Όχι, Χριστέ μου, σήμερα, έλα αύριο. Δυστυχώς αναβάλλεται στην καρδιά του καθενός μας, στην ψυχή του καθενός μας, η γέννηση του Μεσσία. Για να μην μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός, να μιλάει ο Χριστός μας μέσα. Και όφθη άλλο σημείο εν το ουρανό και ειδού δράκον πυρός μέγας. Έχουν κεφαλά σεπτά και κέρατα δέκα. Και με τα κεφαλά αυτού επτά διαδήματα. Να το δούμε και να το συζητήσουμε. Και εμφανίστηκε άλλο σημείο. Η γυναίκα τελείωσε, την είδε ο Άγιος Ιωάννης. Έρχεται τώρα στην οθόνη μπροστά του και βλέπει. Οθόνη ουρανός πια, δεν είναι κάποια οθόνη από αυτές που βλέπουμε εμείς. Και βλέπει άλλο σημείο στον ουρανό. Και να ένας δράκοντας, μεγάλος κοκκινοπός, που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και πάνω στα κεφάλια 7 στέματα. Σύμβολα του ανθρωποκτόνου και αιμοχαρούς σατανά. Ο σατανάς είναι ο δράκοντας αυτός, αιμοχαρής. Να κόψω λίγο, να φέρω στη μνήμη σας έναν άλογο, γιατί εδώ μιλάει για τον δράκοντα, τον απολύοντα που είπαμε προηγουμένως, του καταστροφέα, που χαίρεται να βλέπει αίμα. Βλέπει ο Άγιος της ερήμου, ένας Άγιος της ερήμου, δεν θυμάμαι το όνομά του, να έχει στήσει το θρόνο του ο Αντίχριστος. Το είδε σε όραμα. Και να καλεί σε απολογία τα στρατεύματά του. Να σταθώ
στην απολογία ενός που είναι πάνω στα σύγχρονα δεδομένα. Έρχεται ένας να απολογηθεί. Τι έκανες εσύ, τον ρωτάει, όπως καθόταν πάνω στο θρόνο, έτσι το έβλεπε ο γέροντας, και ζητούσε να απολογηθεί. Εγώ έριξα τα έθνη σε πόλεμο μεταξύ τους. Και χυθήκαν έβαθα και σκοτωθήκαν άνθρωποι και έγιναν συμφορές μεγάλες. Δέστε τον, λέγει, και τιμωρήστε τον αυστηρά, γιατί δεν έκανε τίποτα. Πόσο απέσιο τέρας είναι ο Αντίχριστος. Θέλει να δει τη γη ολόκληρη να καταπίνεται και να βυθίζεται στο αίμα. Είναι ο απολύων καταστροφέας. Και ξέρετε πότε ευχαριστήθηκε? Όταν είδε έναν μικρό να απολογείται και να του λέει, εγώ πολέμησα 40 χρόνια ένα μοναχό, τον έριξα στην πορνεία, μετά 40 χρόνια. Βγάζει το στέμα του και το βάζει στον μικρό. Αυτός έκανε έργο. Γιατί κέρδισε μία ψυχή που ήταν στα χέρια του Χριστού. Αυτός είναι που λέγει λοιπόν εδώ ότι είχε 7 κεφάλια, 10 κέρατα ο δράκοντας αυτός και 7 στέματα στα 7 κεφάλια. Και η ουρά του, του δράκοντα, σύρει το τρίτο των αστέρων του ουρανού και έβαλε αυτούς στη γη. Με την ουρά του γκρεμίζει τον ατρίτο από τα αστέρια του ουρανού και τα έριξε στη γη. Εδώ δεν είναι τα άστρα, αλλά είναι το τάγμα που έριξε στη γη κάτω. Το κουβάλισε μαζί του ο δράκοντας εκείνος. Είναι ο αιωσφόρος, ο αρχηγός του δεκάτου τάγματος. Το 1/3 λέει. Μεγάλο, πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό έριξε στη γη. Και ο δράκον έστηκε ενώπιον της γυναικός και ο δράκοντας λέει στάθηκε απέναντι στη γυναίκα, στην εκκλησία του Κυρίου. Αυτή είπαμε είναι η γυναίκα. Απέναντι στην εκκλησία του Κυρίου, η οποία επρόκειτο να γεννήσει για να καταφάγει το τέκνο της. Ποιον? Τον Κύριο, τον Μεσσία. Όταν το γεννήσει ή να όταν τέχει το τέκνο αυτής καταφάγει. Για να φάει λέει το παιδί της όταν το γεννήσει. Και έτεκεν ιόν άρενα ως με λυπημένη πάντα τα έθνη εν ράδο σιδηρά. Και γέννησε λέει η γυναίκα αρσενικό ιό, ο οποίος μέλει να ποιμάνει όλα τα έθνη με ράδο σιδηρά. Ελάτε κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Εκεί ο υμνογράφος λέει «Σου δώσανε Χριστέ, σου βάλανε στεφάνια κάθινο, πορφύρα κόκκινη και σου δώσανε και ένα καλάμι στο χέρι». Και συμπληρώνει ή να συντρίψεις αυτούς ως σκεύη κεραμέως για να τους κάνεις σκόνη όπως γίνονται τα πύλινα αγγεία που φτιάχνει ο κεραμοποιός.
Ναι, λέγει, το ξαναλέω, να ποιμάνει όλα τα έθνη με ράδος σιδηρά. Πώς το λέει εκεί στο που αρχίζει τη Μεγάλη Εβδομάδα η ακολουθία, το λέει αυτό, αυτό το πράγμα, ζητάει τους λαούς να υπακούσουν, γιατί αν δεν υπακούσουν τους περιμένει ράδος σιδηρά. Μία ερμηνεία. Δέρνει ο Κύριος, συντρίβει ο Κύριος. Στοπ, είναι αδιανόητο. Ούτε δέρνει, ούτε συντρίβει. Τότε για ποια συντρίβη μιλάει. Μιλάει για την άρση, για το πάρσιμο, για το σήκωμα ή αλλιώς το διώξιμο της χάριτος του Θεού. Αγκαλιάζουμε τη χάρη του Θεού, δεν έχουμε κανένα κίνδυνο να συντριβούμε σαν σκεύη κεραμέως. Διώχνουμε τη χάρη του Θεού από πάνω μας. Μόνοι μας συντριβόμαστε. Είμαστε οι πρώτοι. Μόνοι μας. Και να τα σημάδια, τα ορατά που βλέπουμε καθημερινά. Κοινωνίες χωρίς Θεία Χάρη. Συντρίβονται σαν σκεύη κεραμέως. Ξέρετε πόσο γλυκό πράγμα είναι. Συγχωρέστε με να μου έρθετε μόνο του. Η αγάπη προς τον Χριστό. Δηλαδή, να ξαναθυμίσω πάλι τον Άγιο Λογκύρο που του δίνουν την, που πάνε εκεί οι διώκτες για να τον σκοτώσουνε και τους κάνει τραπέζι και όταν τους λέει είμαι εγώ που ήρθα για να με πιάσετε και λένε αυτοί δεν άνθρωπο με χέρι να σκοτώσουμε και τους παρακαλεί, τους λέει μα την πρόσκληση που φέρατε θα μου την πάρετε πίσω. Όταν σε επισκιάζει η χάρις του Θεού, θάνατος ουκέστη. Θάνατος δεν υπάρχει. Τότε λες, έλα, τόσα χρόνια σε αναζητούσα. Σε ευχαριστώ γιατί ήρθες. Έτσι το καταλαβαίνει η ψυχή. Το ζει, η ψυχή το ζητάει πια. Αφού λέει, τόσο καιρό ιδού ο νηφίος έρχεται, όταν έρχεται θα νηθεί η νύφη το νηφίο που τον αγαπάει τόσο πολύ. Άρα λοιπόν, για προσέξτε, λέει, πρόκειται να ποιμάνει όλα τα έθνη. Άλλο παράπονο θα ακούσουμε του Χριστού τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εγώ ήρθα και ήμουνα και είμαι ο ποιμήνο καλός. Δεν το λέει. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Και θα ακούσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ή και πατάξατε τον ποιμένα. Τι σημαίνει αυτό. Ή και πατάξατε τον ποιμένα, τον σοπάνι λέει, τον σκοτώσατε. Το σταυρό στα μάνα λόγια. Διασκορπιστήστε τα πρόβατά μου. Είμαστε δε. Διασκορπίστηκαν. Μέχρι ότου του συγκάλεσε την ημέρα της Πεντηκοστής. Λέει, ο καθένας από τους μαθητάς μετά τη Σταύρωση απήλθε εις τα ίδια. Αυτό σημαίνει ότι ο Πέτρος πήγε πάλι στις βάρκες και στα ψαρέματα. Πού είναι, Πέτρε, η τόση προθυμία που είχες και έλεγες ότι Κύριε, εγώ θα σε αφήσω ποτέ και στο θάνατο μαζί σου θα είμαι. Και τώρα γίνεται λαγός και τον αγγείται τρεις φορές κιόλας και μετά την Ανάσταση πάει και
και ψαρεύει πάλι στη θάλασσα. Τα θυμόμαστε πολύ καλά, όταν έκανε την επίσκεψη ο κύριος στη θάλασσα και του λέει, βάντε λέει, το δίχτυ εκεί έχει ψάρια να πιάσετε. Μα όλη τη νύχτα λέει κάναμε και δεν πιάσαμε ούτε μια μαρίδα. Εκεί δεν το βάλετε. Τότε κατάλαβε όταν γέμισε το δίχτυ. Ο κύριος, δώστε μου το επενδύτη να ντυθώ, τρεπόταν, ήταν γυμνός λέει. Είναι γάρ γυμνός, λέει το μέσα η Αγία Γραφή. Ο Κύριος είναι το γλυκύτερο πρόσωπο που ήρθε στη γη. Δεν θα μάτα έρθει άλλο πρόσωπο γλυκύτερο. Να μας φωτίζει, ε. Είναι ανάγκη μεγάλη να μας φωτίζει. Να το παρακάνουμε να μας φωτίζει. Και η γηνή, συγγνώμη, και έτεκεν, είπαμε, ιών άρενα, ως μένει ποιμένει πάντα τα έρνη ράβδο σιδηρά. Και υπάστη το τέκνον αυτής προς τον ουρανό και προς τον θρόνο αυτού. Και το παιδί της, σίγουρα, 40 μέρες μετά την Ανάσταση, ανέβηκε στον ουρανό. Αναλήφθηκε. Και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Εδώ. Ο Άγιος ή ο Άγιος Αυτής αρπάχτηκε. Πώς το λέει εκεί ο, και ο ψαλμωδός το λέει και ο Δαβίδ το λέει ο Δαβίδ. Λέει ότι ανέβηκε λέει στον ουρανό, ανέβει ο Θεός εν αναλλαγμό, εν φωνή σάλπιγος. Το λέει ο Δαβίδ. 1080 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός μιλάει για την ανάληψή του. 1080 χρόνια ο Δαβίδ γράφει ότι ανέβει ο Θεός, που σημαίνει ότι είχε κατεβεί κατά ο Θεός στη γη. Ανεβαίνεις όταν κατέβεις. Άμα έχεις κατεβεί, ανεβαίνεις κάπου. Κατέβηκε λοιπόν από τον ουρανό στα κατώτατα μέρη της γης. Ποια είναι τα κατώτατα μέρη της γης? Ο Άδης. Ο Άδης. Και εμείς θα περάσουμε από εκεί, το έχετε υπόψη σας. Από την κόλαση δηλαδή, θα περάσουμε και εμείς. Για να έχουμε μία γεύση, τι είναι, τι είναι ο Άδης και από τι θα έχουμε γλιτώσει αν βρισκόμαστε στον Παράδεισο. Όλοι θα περάσουμε, πέρασε ο Κύριος. Και από τον Άδη λέει, έσαιρε τον Αδάμ και την Εύα και όσους άκουσαν το κήρυγμά του. Κατέβηκε λοιπόν στον Άδη, μετά τη Σταύρωση, και ανέβει ένα αλλαγμό. Αλλαγμοί είναι οι κραυγές. Και εδώ οι κραυγές δεν πρόκειται για κραυγές κοινόδνητων, αλλά τι λέει η, τι λέει η πράξη των Αποστόλων? Ότι όταν αναλαμβάνεται στον ουρανό, άγγελοι λέει τον οδηγούσαν επάνω. Και ακούστηκε η φωνή και λέει, άνδρες Ισραηλίτε, όν τρόπον εθεάσαστε αυτόν αναβαίνοντα, ούτως ελεύσετε επί της γης. Με τον ίδιο τρόπο που το, βλέπω, το βλέπετε τώρα ανεβαίνει, τον ίδιο τρόπο θα κατεβαίνει. Κρίνε ζώντας και της βασιλείας αυτού που κύριε τέλος. Ναι, αρπάχτηκε στον ουρανό το τέκνον της υπεραγίας Θεοτόκου. Το τέκνο που εγέννησε την εκκλησία του, της οποίας παιδιά είμαστε όλοι μας. Και η γηνή έφυγε στην έρημο, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένο από του Θεού. Είναι εκεί τρέφωση ημέρας χιλίας 260. Να δούμε και την ερμηνεία. Και η γυναίκα έφυγε στην έρημο. Εδώ είπαμε ότι μετά την Παναγία που γέννησε τον Χριστό, η γυναίκα που γεννάει συνεχώς τέκνα για το Θεό και όχι για τον κόσμο, είναι εκκλησία.
Η Εκκλησία γεννάει συνεχώς τα πνευματικά της στέγνα. Και λέει εδώ ότι έφυγε αυτή η γυναίκα, η Εκκλησία δηλαδή, στην έρημο. Χωρίστηκε πνευματικά από τον κόσμο. Και αν και είναι μέσα στον κόσμο, η Εκκλησία ζει εκτός του κόσμου. Τι έχει να πει αυτό? Να τι έχει να πει. Είμαστε στο κοροπή 25.000, υπάρχουν 10, 20, 30 άνθρωποι που λένε, Κύριε, εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τα ρεύματα του κόσμου, του άπιστου, του διεφθαρμένου. Θα ακολουθήσουμε τη δική σου πορεία. Άρα είμαστε βγαλμένοι από τα ρεύματα του κόσμου. Ζούμε στον κόσμο, με τον τρόπο μας όμως ζούμε εκτός του κόσμου. Τοπικά είμαστε όπως και άλλοι άνθρωποι, αλλά με τον τρόπο μας ζούμε αγκαλιασμένοι με την Εκκλησία του Χριστού, με τον ίδιο Χριστό. Είμαστε εκτός κόσμου αμαρτωλού. Βγαίνουν τις ημέρες και εκεί στην έρημο έχει τόπο ετοιμασμένο από τον Θεό να την τρέφουν τα όργανα του 1260 ημέρες, δηλαδή 3,5 χρόνια. Τόσο είναι 1260 ημέρες. Όσο θα είναι ο ανωτέρω καιρός των εθνών και η περίοδος της δοκιμασίας και της λήψεως. Εδώ λέει ότι αυτή η Εκκλησία του Κυρίου περιμένει να τη βρουν δεινά. Ταλαιπωρίες, διωγμή, τέτοια πράγματα. Και βάσανα. Πέρασε. Από Νέρονες, από Λιανούς, που την κυνήγησαν κλπ. Αλλά στα έσχατα χρόνια, στην εποχή που μιλάμε τώρα του Αντιχρίστου, η Εκκλησία θα γίνει εξαιτία της ερήμου. Και τοπικά θα βγει από τον κόσμο. Και τοπικά θα βγει από τον κόσμο. Και θα ζει και θα τρέφεται επί 3,5 ολόκληρα χρόνια μακριά από τον κόσμο. Αυτό είναι η προφητεία που λέγει εδώ η Ιερή Αποκάλυψη. Και να το έχουμε καλά στο μυαλό μας, 3,5 χρόνια που θα γίνει ο μεγάλος διωγμός και ο Αντίχριστος θα έρθει σε αντιπαράθεση με τον προφήτη Ηλία, με τον εκπρόσωπο του Κυρίου μας, ο οποίος και θα θανατωθεί από τον Αντίχριστο, γιατί πρέπει να πεθάνει και αυτός σαν άνθρωπος. Όπως οι αντίθετες δυνάμεις πολέμησαν τον Κύριο σαν άνθρωπο, τον στάθωσαν και πέθανε. Αν πέθανε ο Κύριος, πολύ περισσότερο θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο και ο Άγιος Προφήτης Ηλίας, ο οποίος θα πολεμήσει τον Αντίχριστο. Επαναλαμβάνω, 3,5 ολόκληρα χρόνια. Λέει ο Κύριος, ακριβώς για αυτά τα 3,5 χρόνια, ότι θα είναι τα δεινά φοβερά και ότι η δύναμη από ψηλά που θα δυναμώνει εκείνους που θα αγαπούν τον Κύριο θα είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί ο Αντίχριστος να νικήσει εκείνους που αγαπούν τον Κύριο. Και μάλιστα αυτοί που θα πέσουν κάτω από τις βολές των βασάνων του Αντιχρίστου θα είναι οι κορυφαίοι Άγιοι όλων των εποχών. Οι κορυφαίοι Άγιοι όλων των εποχών. Και από εκείνους που μαρτύρησαν στην εποχή του Χριστού. Και από προφήτες και από όλες τις εποχές. Θα είναι οι δυνατότεροι, οι εκλεκτότεροι και οι πιο κορυφαίοι Άγιοι. Να θυμίσω εκείνο που είπε, το ποιος δεν θυμάμαι, αλλά πώς το είπε το θυμάμαι. Την εποχή εκείνη που θα βασιλεύει ο Απολίων, ο καταστροφέας,
ο σώζον την εαυτού ψυχήν σωθήτω. Να θα προσπαθεί εκείνος που θέλει να σωθεί, να σώσει την ψυχή του, ας προσπαθεί να τη σώσει. Με άλλα λόγια, τρέξε για να σωθείς μόνος. Αυτό το νόημα έχει. Θα θες να σώσεις κι άλλο και θα μπορείς. Ο σώζον την εαυτού ψυχή, σωθεί τον. Όχι, δεν είναι Μεγάλο Βασίλειο. Είναι Αγίου άλλου. Το θυμάμαι όλα μάτια του Βασίλειου. Και γίνεται ο πόλεμος εν το ουρανό. Συνεχίζει εδώ. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού του πολεμήσε μετά του δράκοντος. Και ο δράκονε πολέμησε και οι άγγελοι αυτού. Ένα τρίτο σκηνικό εδώ αναφέρει να γίνεται πόλεμος ανάμεσα στον Άρχοντα Μιχαήλ, τον Αρχάγγελο, και τους αγγέλους που είναι κάτω από αυτόν. Και του Δράκοντα, του Αντιχρίστου, και τους αγγέλους του. Και ουκ ίσχυσεν ουδε τόπος ευρέθη αυτό έτι εν το ουρανό. Και δεν υπερίσχυσε ο Αντίχριστος, αλλά η ήττα του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε δεν ευρέθηκε πλέον θέσεις γι' αυτό στον ουρανό. Είναι στον ουρανό, δεν είναι στον ουρανό. Στον Άδη είπαμε, και εδώ γύρω που βρισκόμαστε εμείς. Και βλήθη ο δράκον, ο όφης, ο μέγας, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλοι, ευλήθη στην γην και οι άγγελοι αυτού μετά αυτού ευλήθησαν. Ρίχτηκαν, έπεσαν στη γη. Είδα, λέει ο Κύριος, ο ίδιος, τον σατανά ως αστραπήν πεσόντα εκ του ουρανού να πέφτει σαν αστραπή από τον ουρανό. Η αστραπή ασφαλώς θα πέφτει, κάνει κακό, δεν κάνει καλό. Σαν να στραπεί, και επειδή ήταν φωτεινός, το είδα πέφτει σαν να στραπεί. Είχε φως, δεν ήταν σκοτεινός. Και ευλήθη λοιπόν ο αιωσφόρος, ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη, στη γη. Και ήκουσα φωνή μεγάλη εν το ουρανό λέγουσα, άρτι εγένετο η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού. Ας δούμε την ερμηνεία του. Και έκουσα φωνή μεγάλη στον ουρανό να λέγει, τώρα συντελέστηκε, πραγματοποιήθηκε η αναμενόμενη σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία και η κυριαρχία του Χριστού του, γιατί ερήφθηκε ο κατήγορος των αδελφών επί της γης μας, αυτός που κατηγορούσε και τους ζητούσε για δικούς του, μπρος στο Θεό μας ημέρα και νύχτα. Λέει, ο διάβολος ρίχθηκε στη γη, κατανικήθηκε, η κυριαρχία ανήκει στον Χριστό και ζητούσε, λέει, να μας κάνει δικούς του. Με αυτό είναι ο σκοπός του. Να μας έχει, να μας κάνει δικούς του. Και να κλείσω με αυτό. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου, δια το λόγο της μαρτυρίας αυτών, και ηγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Και την ερμηνεία και τα σχόλιά μας. Και αυτοί οι πιστοί, εμείς είμαστε οι πιστοί, τα αδέρφια μας τον ενίκησαν και η νίκη τους οφείλεται στο αίμα. Πού είναι η αιρετική, πού είναι ο Πάπας που δεν δίνει αίμα, και τη θυσία του αργίου του Χριστού
και εις το λόγο της μαρτυρίας που έδωσαν μέσα σε ένα ιδωλατρικό κόσμο τη μαρτυρία αυτή που μιλάει για τον ένα και μόνο Θεό. Μιλάει εδώ για την εποχή την ιδωλατρική. Βγήκαν στον κόσμο όλοι οι μάρτυρες και όλων των εποχών και κήρυξαν στο όνομα του Κυρίου Χριστού. Παύλος φώναζε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού του παθόντος και αναστάντος νεκρών, κάμψη θα λυγίσει κάθε γόνατο και επ' ουρανίων και επί γείων και καταχθονίων διαβόλου, όλοι θα λυγίσουν μπροστά στο όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Και επαναλαμβάνω, το νίκησαν με το αίμα του αρνίου. Το έχουμε υπόψη μας. Η Θεία Ευχαριστία είναι σώμα και αίμα Ιησού Χριστού. Και ηγάπησαν την ψυχήν των, λέει, την αγάπησαν, λέει, αυτοί τα παιδιά του Κυρίου, τα αδέλφια του, τη ζωή τους. Περίεργο δεν είναι? Καπαλού λέει, εκείνος που αγαπάει την ζωή του πάρα από μένα, ναι, δεν αξίζει. Εδώ λέει όμως, την αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι θανάτου, τόσο ώστε την παρέδωσαν μέχρι θανάτου στον Κύριο. Πάρτε Κύριε, εσύ δική σου είναι αυτή η ζωή που μας έδωσες. Όχι ψυχή, η ζωή. Αλλού η λέξη ψυχή σημαίνει ζωή που έχουμε πάνω μας, που είναι ακριβή πολύ, και αλλού σημαίνει ψυχή. Ο αγαπών την ψυχή είναι αυτού, λέει, εκείνος που αγαπάει τη ζωή του, υπέρ εμέ, πάνω από μένα, που και στιγμό άξιος. Και πάρα πέρα λέει, αν θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, δώσ' τη ζωή σου. Ψυχή είναι ψυχή εδώ. Για τούτο, και τελειώνουμε, εφραίνεστε ουρανοί και οι εναυτοί κινούντες. Γι' αυτό λέγει, εδώ καλεί τους ουρανούς ψηλά, με όλα τα πληρώματα που έχουν μέσα. Έχουν πλήρωμα μέσα οι ουρανοί. Και όλοι όσοι κατοικούν στους ουρανούς, ξέρετε τι μου περνάει το μυαλό, ότι ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ήταν ψαράς, αγράμματος, Χριστέ μου, αγράμματος. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, λέει, που ήσαν η γη του Ζεβεδαίου, οι ψαράδες οι αγράμματοι. Εδώ λοιπόν ο Ιωάννης ανεβαίνει στον ουρανό, γιατί όλα αυτά τα πήρε όταν ήταν σε έκσταση. Απλά έκσταση είναι να σε πάρει ο Θεός πνευματικά την ψυχή σου, να την ανεβάσει πάνω. Ή να σε πάρει και με το σώμα και με την ψυχή. Εκείνος ορίζει τα πράγματα, το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Με ανέβασε, λέει, στον τρίτο ουρανό, είτε εν σώματι, είτε εκτός σώματος, ουκ είδα. Δεν ξέρω, εκείνος είδε, γράφει συνέχεια. Εκείνος το είδε. Και ο Ιωάννης εδώ, ο αγράμματος, ο πέρα για πέρα αγράμματος, τι να τα κάνεις με τα πτυχία. Ας μας έδινε τη δύναμη, να μας έδινε τη δύναμη, λέω Χριστέ μου, κοιτάξτε αδέρφια μου, δεν γίνεται να μην περάσουμε πόνους στη ζωή μας. Κάποια στιγμή θα έρθει αυτό το πράγμα. Αλλά ας έχουμε υπόψη εκείνο που λέει ο Δαβίδ, ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Δηλαδή, να του λέμε, και τι λέει ο Κύριος, εν τη υπομονή ημών κτίσεις τα αγαθά, για να λέει ότι θα αποκτήσουμε τα αγαθά του ουρανού με την υπομονή, σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα δοκιμαστούμε. Ποια είναι η στιγμή, δεν τη ξέρουμε,
να μας έχει οπλίσει ο Κύριος, να το ζητάμε από τώρα. Στην προσευχή μας το ζητάμε. Κύριε, σε παρακαλούμε, είμαι αδύνατος. Δεν μπορώ μονάχος μου. Το καταλαβαίνω ότι πολύ αδύνατος. Εδώ λίγο με προγγίζει ο άλλος και πέφτω. Όχι να μου έρθουν δοκιμασίες μεγάλες που θα τις σηκώσω. Σε παρακαλώ, αν έρθει η ώρα εκείνη, έλα. Γιατί βέβαια ότι τράβηξαν οι μάρτυρες, ανθρώπινα δεν σηκώνονται. Ανθρώπινα δεν σηκώνονται. Θα μπορούσε να διολογιστεί ο Απόστολος Παύλος ότι θα περάσει όλη την οικουμένη και δεν θα υπάρχει μέρα χωρίς βασανιστήρια που τον οδηγούσαν μέχρι και το θάνατο. Δεν μπορούσε να διολογιστεί και το πράγμα. Και όμως τα πέρασε και με τη δύναμη του Θεού τα ξεπίδησε. Αφού είχες λέει, κάθε μέρα έβλεπα ότι πήγαινα και το θάνατο. Κάθε μέρα. Και ενώ πίστευα ότι πεθαίνω, ερχόταν και με έβγαζε. Σήμερα διάβαζα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσουν οι πράξεις των Αποστόλων πάρα πολύ. Κάθε μέρα τι διαβάζω, ξαναδιαβάζω, ξαναδιαβάζω. Μήπως περάσει λίγο δύναμη μέσα μου. Λέει, τον παίρνει το κλείνει μέσα, λέει τον Πέτρο. Στη φυλακή. Για την επόμενη να τον ξεκαθαρίσει ο Ηρώδης, ο Αντίπας. Τον έδεσε λέει μάλιστα με τέσσερις φορές τον έδεσε λέει. Με τέσσερις στρατιώτες είναι δεμένος. Ναι, και πάει και ο άγγελος του λέει, σήκω, βάλε τα σανδαλιά σου, βάλε και ό,τι άλλο έχεις και πάμε του λέει. Δεν πήρε είδηση κανένας. Αυτός ήταν για έτοιμος για θάνατο. Θα τον βγάζει μέσα από το θάνατο. Τα διαβάζουμε αυτά για να εμπνεώμαστε, για να παίρνουμε δύναμη. Έτσι του ζητάμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Αν δεν έχει καλλιέργεια καθημερινή, δεν έχει νοστιμιά ημέρα καθόλου. Τελείωσε. Δεν έχει νοστιμιά καθόλου ημέρα. Γι' αυτό αυτός ο κόσμος ζει έτσι έρμεο κακόμοιρες. Μια μέρα βρέθηκα στο σούπερ μάρκετ, κάποιος άνθρωπος, με ποια συζήτηση, και ποια μιλήτω πλησιασμό και τέτοια πράγματα. Εγώ λέει δεν πάω πλησιά. Πάω σε ένα εξοπλίσιο, ανάβω ένα κεράκι και ξέρετε, επειδή στεναχωριέμαι για τους ανθρώπους που δεν εκκλησιάζονται, από έτσι αγάπη το είπα, εγώ εσωτερικά νιώθω δυστυχισμένο εκείνο που δεν εκκλησιάζεται, γιατί χάνει ό,τι δεν μπορεί να βράσει από το μυαλό του. Το κοφάνηκε λίγο, αλλά το είπα. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Έτσι το καταλαβαίνω. Τι του είπες? Ότι όσοι δεν πάνε στην εκκλησία είναι δυστυχισμένοι. Μα έτσι είναι. Τα λέω κι εγώ και... Θα τα λέμε. Και όπου κι αν είμαστε. Όπου κι αν είμαστε. Πήγαμε καλημέρες εκεί μια που αγόρασε με σούπερ μάρκετ με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Και γυρίζει του λέω, κορίτσι μου, μπράβο σου. Και να ξέρεις ότι όσοι έχουν Χριστό, νιώθουν αυτή τη χαρά να με το μεταδώσουν και με μια καλημέρα έστω και στον άλλον. Έτσι είναι, μου λέει. Δεν μου άλλαξε η κουβέντα. Η κουβέντα ώρα θα πέφτει. Τελείωσε. Το θέμα μας ποιο ήταν, γιατί δεν ήταν να πει. Πώς άκουσες. Για την Εκκλησία του Χριστού που την είδε ο Ιωάννης ψηλά στεφανωμένη, που είμαστε εμείς μέσα στην Εκκλησία αυτή. Για τον ερχομό βεβαίως του Μεσσίου που είδε στην Εκκλησία, για τον ερχομό του Αντιχρίστου που θα πολεμήσει τον Χριστό και για το ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι με ένα αγώνα καθημερινό προσευχής, προσπάθειας και μελέτης. Δεν γίνεται εγώ να μελετάμε αυτά εδώ. Έχω ένα σωρό βιβλία, αλλά λέω να διαβάζω την Αγία Γραφή. Και δεν ζει η ψυχή αλλιώς. Όλα τα βιβλία έχουν γραφτεί από αυτό το βιβλίο εδώ πέρα, την Καινή Διαθήκη. Έλα, κάνε ερώτηση. Είπατε προβλήματος. Τι ώρα είναι. Κύριε Ρεβαλέ. Είπατε προηγουμένως. Αν δεν αφήνω θα πείτε, θα κάνω και εγώ. Είπατε προηγουμένως ότι για να γίνει αυτός ο αγώνας, από ό,τι κατάλαβα εγώ, πρέπει να κάνουμε, να περάσουμε ό,τι ακριβώς πέρασε ο Χριστός. Και ρωτάω τώρα εσάς τη γενιά τη μεγαλύτερη. Γεννηθήκατε κάποτε, φτιάξατε οικογένειες κτλ. Εσείς,
απαρνηθήκατε από τα υπάρχοντά σας, όπως κάνει η Απόστολη. Όχι. Απαρνηθήκατε από τα παιδιά σας, τα λεφτά σας, τα σπίτια σας, τα πάντα για τον Χριστό. Όλη αυτή η γενιά σας και η γενιά μας που θα έφερα, τώρα εγώ λέω και τη γενιά την κέρδισα λέω από μεγάλους ανθρώπους, το προσπαθείτε καθημερινά από κάποιους άλλους που πάνε στις καφετέρες και πίνουν νούζα, θα λέμε έτσι όλα ομά. Λοιπόν, και εσείς κύριε, εγώ κύριε Κώστα να σας διαφωνήσω σε κάτι που είπατε προηγουμένως, ότι να νοστιμήνει η μέρα μας. Δεν μ' άρεσε αυτό που άκουσα. Να νοστιμήνει η μέρα μας, κοιτάξτε, δηλαδή όλα καλά, όλα ωραία. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει, από όσα άκουσα εδώ, από αυτά που διαβάσατε σαν νεαρός που είμαι και δεν έχω τις εμπειρίες που έχετε εσείς, ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι ακριβώς έκανε ο ίδιος ο Χριστός, ακριβώς, επακριβώς, όπως όλοι πήγατε στρατιώτες, έχουμε πάει και ξέρουμε τι γίνεται. Επακριβώς εντολές και διαλλαγές και οι Απόστολοι για να πάμε μπροστά. Απλά εγώ αυτό πιστεύω. Τα υπόλοιπα όλα, για να στιμήνει η μέρα μας και τα διάφορα, είναι να κάνουμε μια κουβεντούλα εδώ πέρα και τι έγινε, ξέρω εγώ, είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει, να εμπνεόμαστε, αλλά είναι όμως και πράξη. Ως πότε θα εμπνεόμαστε, κύριε Δαν. Δηλαδή, εσείς είστε 65 χρονών. 70, 80 και καθημερινά εμπνεόμαστε χωρίς να γίνει. Δηλαδή, πρέπει να γίνει πράξη. Να ακούσουμε, αδέρφια, έλα. Το από δεκατήν, πού αναφέρεται, πού είναι γραμμένο. Από δεκατήν. Ναι, το να δίνουμε το ενδέκατο. Το ενδέκατο. Ναι. Πού είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο το Πακύριο. Να δίνετε το ενδέκατο, από εκεί να ακούσει πράγματι. Στην λοιπόν, παραβολή με τον Νόβελ. Στην παλιά διαθήκη πήγα. Του έδωσε. Το δέκατο. Την παλιά διαθήκη πήγα. Ναι. Με τον Νόβελ. Θες να απαντήσεις σε κάτι, Βασίλη. Η νοστιμία μας καθημερινή που λέει που δεν μας νοστιμήρει είναι πνευματικά να μας πάρει. Όχι να ελαττώσουμε και να σβέσουμε τη ζωή μας την καθημερινή, τα επίγεια, τα επουράνια. Τα επουράνια. Εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε να δείξουμε τα επουράνια με την καθημερινή ζωή που κάνουμε αυτή. Δηλαδή χωρίς αγώνα, μιλάμε τώρα για αγώνα όπως ακριβώς ο Χριστός εγώ μιλάω. Ναι, ακριβώς. Δώσε απάντηση. Ναι, κοινό όμως ότι ας ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας πρώτα και μετά να εκδόθουμε στους υπόλοιπους. Αφού δεν είναι να το δούμε εμείς. Έχουμε υπόψη μας τη φοβερά αυτή την ημέρα της κρίσεως, άλλο τόσο έχουμε τη δόση μας στο Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε ότι το Άγιο Πνεύμα θα μας σώσει. Δεν το έχουμε πιστέψει ακόμα. Δεν όχι, το πιστεύουμε. Μην το λες έτσι. Πώς είπες? Μην το λες έτσι. Μα κοίταξτε, μια στιγμή για να πιστέψουμε θα πιστεύουμε και τις δύο πλευρές. Ποιες πλευρές? Την ημέρα της κρίσεως. Αυτό που για να μας πάει στον Άδη. Τι θα υποστούνε. Εγώ θέλω. Όχι, αλλού τοποθετήθηκε. Θέλω άλλη τοποθέτηση. Απαντήσω. Θέλω και πολύ εύστοχη. Να σου απαντήσω. Ζωή γεμάτη από αγαλίαση, να σου τοποθετήσω αλλιώς, χωρίς να αγαπάς, να ερωτεύεσαι τον Χριστό, δεν υπάρχει. Δεν φέρνουν τα υλικά αγαθά τη χαρά που φέρνει ο Χριστός. Και κάτι ακόμα που το έδειξες και πρέπει να πάρεις την απάντηση. Όταν θα έρθει η στιγμή και μας πούνε και αυτό πάλι με τη χάρη του Θεού γίνεται, ξέρεις, έχεις αυτό το υλικό αγαθό, ψωμί παραδείγματος χάρη. Έχεις το άλλο υλικό αγαθό, χρήματα, ξέρω. Έχεις τη ζωή που είναι το μεγαλύτερο υλικό αγαθό. Αυτά τα αγαθά στα δίνουμε, αλλά να αργηθείς στον Χριστό. Εάν δεν υπάρχει προπαίδεια προηγουμένως να στερείσαι από μονάχο σου, να κάνεις κάποιες θυσίες καθημερινές, να πω παράδειγμα λέω, προσέξτε μην νομίσετε κάτι άλλο, σηκώνομαι από το κρεβάτι μου, βαρύς, δεν έχω όρεξη για προσευχή.
Και εγώ βιάζω τον εαυτό μου, τον εκβιάζω και λέω όχι θα γονατίσεις να κάνεις προσευχή και ας είσαι βαρύς και αρχίσεις την προσευχή. Από εκεί και πέρα άστα παρεωγάλα το πράγμα. Άλλο παράδειγμα. Έχω 15 δραγμές και δεν μου φτάνουν οι 15 δραγμές ή έστω και μου φτάνουν ακόμα και μου περισσεύει μία, θα το πω και έτσι. Αισθάνομαι βαρύ το χέρι να μπει μέσα και εκεί θα βιάσω τον εαυτό μου και θα πω η μία δραγμή είναι του Θανάση. Θα το βιάσω τον εαυτό μου και θα τη δώσω τον Θανάση. Άλλο παράδειγμα. Για να μην μιλάμε ότι ξέρεις ποιος από εμάς έχει αφήσει απαρνηθεί τα υλικά αυτά τώρα την παρούσα στιγμή, δίνονται ευκαιρίες στον άνθρωπο με κάτι τέτοιους τρόπους. Άλλο παράδειγμα. Είναι ένας αδερφός μας στο νοσοκομείο. Να πω και το όνομά του, ο Χρήστος Λατζής. Το ξέρετε ο Χρήστος που χάσει Καλογρέζα, που είχε το παιδάκι της προάλλες. Ναι. Αυτός έχει ανάγκη από χρήματα γιατί δεν έχει. Θα βιάσω τον εαυτό μου και θα πω βγάλε από αυτά που έχεις και δώσε. Και όχι μόνο αυτό και θα πάω. Ποτέ δεν θα γίνει. Όχι, γίνεται. Γίνεται. Χρήστες. Σε παρακαλώ. Α, γίνεται. Και άκουσε με, γίνεται. Γίνεται. Με εκβιάζεις τώρα. Με εκβιάζεις και δεν θέλω να με εκβιάζεις. Ναι. Γίνεται. Και όχι μόνο αυτό. Και το άλλο. Βλέπω εύκολο τον εαυτό μου όταν πονάει να λέει Κύριε, άκουσέ με και δακρύζω για τον εαυτό μου. Λέει και ο Πάτερ Παΐσιος, θέλεις να σε ακούσει ο Θεός, θα πονέσεις, θα γονατίσεις για τον άλλον. Κάνεις και για τον άλλον προσευχή. Αυτό σημαίνει χριστιανός. Δεν σημαίνει ότι πάει τώρα στην εκκλησία, χρόνια πολλά καλά πήγα στην εκκλησία και τα είπα. Χωρίς να υπάρχει μια τέτοια προπαίδεια και μη κράτη ακόμα. Λέμε αυτή την περίοδο που περνάει τώρα. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, αργολογίας, να μη μου δώσεις πνεύμα σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης να μου δώσεις. Και κάτι ακόμα, και σε παρακαλώ, βοήθησέ με να μη κατακρίνω τον αδερφό μου. Εγώ θα πω κάτι, συγχωρέστε με, θα το πω όμως. Το ζητάω με πόνο από τον Κύριο, το τελευταίο ειδικά. Σε παρακαλώ, δώσε μου να μην κατακρίνω τον Θανάση. Τον οποιοδήποτε Θανάση. Που δυστυχώς γίνεται πολύ αυτό. Από όλους μας, έτσι, δυστυχώς. Ναι, μια πληροφορία θα δώσω. Μεγάλη γαλήνη σκορπίζει στην ψυχή του ανθρώπου. Όλη η ανακατοσούρα και όλη η ταλαιπωρία της ψυχής οφείλεται στο να πω ότι ο Θανάσης έκανε αυτό. Να σταματήσουμε αυτό με τη βοήθεια του Θεού και να δούμε αν μπαίνει παράδεισο ή δεν μπαίνει μέσα. Λέω Πατρε Παΐσιο και το κλείνω το θέμα αυτό. Πήγε ένας μοναχός στα Αγενόρος. Αμελής Ιωσήφ στα καθήκοντά του σαν και εμένα. Πέθανε, φαίνεται το γεωδωρής Πατρε Παΐσιος, για να το λέει, πέθανε και την ώρα που έβγαινε ψυχή του, λέει, είπε, Κύριε, εσύ δεν μου είπες ή δεν είπες μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Εγώ δεν έκρινα. Θα κριθώ τώρα. Το φαντάζεσαι τι εντολή είναι αυτή. Άμα δεν την καταλάβεις να τη ζήσεις, δεν την παίρνεις ποτέ μέσα σου. Άμα δεν βιώνεται κάτι, δεν περνάει μέσα. Έτσι. Γίνεται ζωή προηγουμένως και μετά καταλαβαίνεις. Λέει ο Κύριος, το λέει καθαρά.
η βασιλεία μου είναι οι εντολές μου. Το λέει καθαρά. Και, τι, και λέει η εντολή, η εμή, ζωή, αιώνιος εστί. Κάθε εντολή που σου δίνω είναι η βασιλεία μου. Φτιάχτηνε να μπεις μες στη βασιλεία μου από εκεί που ζεις τώρα. Υπάρχει όμως και εγώ κάτι άλλο. Μήπως πρέπει να επέλθει μερικός με την καλή έννοια φόβος για να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Φόβος δεν χρειάζεται. Με την άλλη, με την καλή έννοια του λέω αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι, λέμε ας πούμε, αν δεν πας στην εφορία να δηλώσεις, θα σε πιάσει η εφορία. Ναι. Αν δεν πας στο τμήμα να πληρώσεις την κρίση, ναι, θα σου έρθει μπουγιουρδί μεγάλο. Ναι. Εάν, μήπως εκεί πέρα κάτι πρέπει να υπάρξει ως προς τη δόξα μετά του Θεού. Τώρα μιλάμε για επουρένια πράγματα που κακώς θα πιάνουν το στόμα μου, δεν είμαι άξιος. Κοίταξε. Αλλά λέω μήπως πρέπει κάτι να υπάρξει, γιατί εμείς ως χώρα, αυτό που λέτε το να κατακρίνουμε τον άλλον, το έχουμε ψωμωτήρι κάθε μέρα. Όταν μιλάμε κάθε μέρα, μιλάμε σε ρυθμό τρέλας. Εγώ δεν το έχω παρατηρήσει εδώ. Άκουσα άνθρωπο και τη ηλικία σα κιόλα. Πηγαίνω στην εκκλησία να λέει: πάω να προσευχηθώ να συναντήσω και τον Παναγιώργο, τον Παναμαχρή. Δηλαδή, σαν τόπο συγκέντρωση, δηλαδή να πω έτσι ρε παιδί μου, να με δουν και στη γειτονιά. Ότι δηλαδή ένα πράγμα. Για τρελά πράγματα. Κύριε Θανάση, άκουσα. Τρελά πράγματα. Είμαστε 100 άνθρωποι. Πάρε έναν από αυτούς για αντιπρόσωπο εφαρμογής του Ευαγγελίου. Για να μην πω 500 και πάρε τον ένα για εφαρμογή του Ευαγγελίου. Να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο. Πλήρη εφαρμογή. Έτσι, πλήρη εφαρμογή. Εντάξει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Μην ψάχνει το πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Όπως πήγαμε όλοι στα αγκιώτες και ακολουθούσαμε τις εντολές του διοικητή, αλλά υπήρχε όμως και η ποινή. Γιατί χωρίς ποινή τελικά δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε τόσο δηλαδή αυτή η ελευθερία που υπάρχει από αυτή την ενιαία. Το άκουσα και το ξανάκουσα τώρα και θέλω να πω κάτι από εκεί που διαβάζει. Δηλαδή ποινή από το Θεό, να τιμωρεί ο Θεός. Δηλαδή. Παρακαλώ. Ποινή από το Θεό. Όχι κύριε μου, να σε τιμωρεί ο άλλος, ο συνάνθρωπος, για αυτό που κάνεις. Εσύ, εγώ, ο καθένας, όχι ο Θεός. Άκουσε. Για να ρωτήσουμε γιατί. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όχι, δεν γιατί μόνο ο κύριος θα κάνει. Μου λέει σήμερα ένας. Ο κύριος δεν θα κάνει. Η κυρία που πήγα μου λέει: ήμουνα στον πατέρ Παΐσιο. Και του λέω: άμα ήμουν εγώ πατέρ Παΐσιο, σαν και εσένα, και έλα και μου ερχόντουσαν αδιόρθωτοι άνθρωποι εδώ πέρα, θα είχα και δύο καλόγερους δίπλα. Αυτό εννοούσε. Να τους έδρε ξύλο. Για να διορθωθούν. Λοιπόν, και του λέει Παΐσιος, κανένας δεν ερχόταν, μου λέει, του είπε. Κανένας δεν ερχόταν. Λοιπόν, άκουσε, θέλω να πω και πάλι, γιατί είπε πάνω, θέλω να πω και αυτό, και να το κλείσω, γιατί με περιμένουν, λέει, οι κατηγορίες, ή δύο ή τρεις είναι. Η μία κατηγορία που λέει, σε λατρεύω, γι' αυτό κάνω αυτό που μου λες. Σε λατρεύω. Γι' αυτό κάνω αυτό που μου λες. Οι άλλοι. Εγώ κάνω αυτό που μου λες γιατί θέλω να πληρωθώ. Γιατί μου έχεις πει ότι θα μου δώσει τον παράδεισο. Αφού με πληρώνει τον παράδεισο, το κάνω για να τον παράδεισο. Άντε πάρε το 6 που λέει ο λόγος για να προεβαστείς. Και μια άλλη κατηγορία που λέει πω, σε φοβάμαι κύριε. Και επειδή σε φοβάμαι, κάνω το καλό. Και οι τρεις κατηγορίες είναι καλές. Και οι τρεις, σε σχέση με εκείνο που λέει, δεν σε ακούω καθόλου. Λοιπόν, αδέρφια μου, θέλω να πει από δουλειά. Είναι και μισή, χτύπησε και μισή. Συγχωρέστε. Δεν πειράζει. Όχι, έχει υποχρεώσει. Όχι, κάπου με περιμένω. Και παρακάμψαμε τη... Ήταν πολύ πλούσια η σημερινή βραδιά. Πάρα πολύ πλούσια. Όλοι έχετε τις ευχαριστίες μου, σας αγαπάω και το λέω και το πράγμα. Αντέχομαι. Και το Θανάση μας έχει στείλει και μας δώρεψε. Αν κάποιος δημιούργησε κάπου προβληματισμό, περίεργο στο μυαλό σας ορονό, γιατί είστε όλοι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Έλα. Έχετε πολλές εμπειρίες, σας ζητώ συγγνώμη. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, να ξέρετε, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής,
αγιαστείτο το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μήπως πρέπει να